Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Βουγέννη. Λοιπόν, όπως είπατε πριν από λίγες μέρες, εδώ στην τηλεόραση Αιγαίου, σε μια εφόλης της ύλης συνέντευξη, επιτέλους οι υπογραφές μπήκαν για το κτίριο, καλορίσικο και με το καλό να ζωντανέψει και να δούμε μέσα τους μαθητές στη σχολή μηχανικών που τόσο περιμέναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Όπως είχα πει σε εσάς, αποκλειστικά θα έλεγα. Πριν από μία ακριβώς εβδομάδα, ναι, Παρασκευή μας το είπατε, για την Δευτέρα. Ακριβώς. Μπήκαν οι υπογραφές. Το κτίριο ανήκει στον Δήμο. Και τις επόμενες μέρες θα πάω στην Αθήνα, στον Πειραιά μάλλον καλύτερα, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα έχω μαζί μου και των τεχνικών υπηρεσιών για να δούμε τις προσαρμογές και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε στο κτίριο, ναι, σύμφωνα με τις ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το κτίριο για να υπορευθεί τους μαθητές της Ακαδημίας την επόμενη χρονιά που θα κάνουν την ειδικότητα του μηχανικού. Μια ευχάριστη στιγμή, βέβαια, κορυφαία στιγμή, και αν δεν είχε καθυστερήσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν περίπου 2 χρόνια, θυμάστε ότι το είχα φέρει και τότε τεχνιέντος η αντιπολίτευση το καθυστέρησε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα ήταν ολοκληρωμένο το κτίριο με ό,τι θα έπρεπε να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια μεγάλη στιγμή για τον νησί της Καλλίνου. Μια ενότητα κλείνει και μία ανοίγει. Έτσι. Και ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του Προεδρικού Διατάγματος. Υπέγραψαν οι 4 συναρμόδιοι υπουργοί και τώρα βέβαια πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, αν δεν έχει πάει ήδη δεν το ξέρω, ναι, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Ωραία. Και προσέξτε, επειδή είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα η Ακαδημία, ναι, του πρέπει αυτή έπρεπε να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, όπως το κάναμε. Καλώς. Με Προεδρικό Διάταγμα. Κουραστήκαμε, διότι ο Πρωθυπουργός, θυμάστε, όταν είχε έρθει στην Κάλυνο, προεκλογικά είπε ότι θα γίνει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού το κομμάτι των μηχανικών. Από εκεί και πέρα ήταν ένας γολγοθάς, κυρία Κουγιαίνη. Αυτός που πέρασα ήταν πραγματικά ένας γολγοθάς. Πρέπει να έχουν γίνει περί τα 20 ταξίδια μετά την πανδημία που άνοιξε η δυνατότητα των ταξιδιών. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θετικότατη είναι η εξέλιξη για το νησί και σε συνδυασμό και με την αναβάθμιση της σχολής διτών που νομοθετικά θα γίνει αυτή η αναβάθμιση, καταλαβαίνετε ότι η Κάλυνος πλέον καθίσταται σημείο αναφοράς ναυτικής εκπαίδευσης για όλη τη χώρα. Μηχανικούς, πλοιάρχους, δίτες. Το τρίπτυχο που θα απογειώσει το νησί όσον αφορά αυτό που λέμε ναυτική εκπαίδευση. Ήταν το νησί της Φουγκαροσύνης χρόνια, οπότε τώρα παίρνει ξανά την ταυτότητά του με πιο γενική μορφή, έτσι. Τώρα και καλύπτει, δίδει και πάλι, ακούστε, το στίγμα. Καλύπτει όλες τις δυνατότητες που έχει ένας νέος να ασχοληθεί με τη θάλασσα. Είτε αυτή είναι μηχανικός στα καράβια, είτε είναι πλοίαρχος στα καράβια, να το πω έτσι απλά, είτε είναι δίτης με εξειδικευμένα επαγγέλματα. Ακριβώς. Και βέβαια, μόλις ολοκληρωθεί θεσμικά η αναβάθμιση της σχολής, θα υπάρξει και επίσκεψη στη Μασσαλία, δεδομένου ότι η σχολή διτών στη Μασσαλία είναι σπουδαία, ίσως είναι η καλύτερη στην Θυμάμαι Ευρώπη. Θυμάμαι τον Μαυρόστομο, τον φίλο που μας έλεγε. Που τιμήσαμε στο χωριό. Έτσι. Θέλουμε να δώσουμε στο νησί πάρα ό,τι έχει, όχι ανάγκη, η προοπτική του νησιού. Και βέβαια αυτό είναι και μια απάντηση στους μηδενιστές της δημοσιογραφίας. Αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει μηδενικό έργο. Λυπούμαι που το λέω, δεν ανήκετε σε αυτούς, αλλά είμαι υποχρεωμένος, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει παραπληροφόρηση η οποία κορυφώνεται και φτάνει στο ζενίθ, αυτή
κατατάνανε μηδενική δημοσιογραφία. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Να μην πείτε τίποτα άλλο, σας παρακαλώ, και πάμε σε άλλα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δείξαμε δύο μέρες τώρα αποσπάσματα από τον καθηγητή κύριο Λέκα, από τις δικές σας τοποθετήσεις, τις ερωτήσεις, τους σχολιασμούς, όλα όσα υπόθηκαν. Βέβαια, σας υπόθηκε κάποια στιγμή ότι ήταν και προεκλογικό σας θέμα το κυριότερο, αλλά από ό,τι δείξατε δεν ήσασταν έτοιμος. Τώρα, ας πούμε, πάμε για τις μελέτες και τα επόμενα βήματα. Ακούστε. Το λέω για να απαντήσετε συνολικά. Ναι, ακούστε. Αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα. Δεν μου λέτε, για ποια παράταξη τα νερά της βροχής δεν είναι κυρίαρχο ζήτημα? Για όλες. Άρα λοιπόν, δεν είναι για τον Διακό Μιχάλη. Ο Διακό Μιχάλης τι είπε προεκλογικά? Ότι άμεσα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εντάξει. Αυτό το άμεσα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και εγώ προκάλεσα σε σχετική ερώτηση που μου έγινε. Λέω, ελάτε στη ΔΕΙΑΚ να δείτε ολόκληρο φάκελο με μία προσέγγιση τεχνική που εκείνη τη χρονική στιγμή ανταποκρινότανε στα δεδομένα. Και ήρθε παλιά ο κύριος Λέκας και τι είπε? Εάν είχε αντιμετωπιστεί με τον όποιο τρόπο υδραυλικό πριν 5 χρόνια η ιστορία της αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, σήμερα θα ήταν εκτός προδιαγραφών. Γιατί η κλιματική αλλαγή έχει φέρει άλλα πράγματα στον αέρα. Δεν μπορεί κανείς να πει αν είχε γίνει το έργο πριν 5 χρόνια ή πριν 10 χρόνια, ότι σήμερα θα ανταποκρινότανε στις ανάγκες των νέων δεδομένων. Και είπε ένα κλασικό παράδειγμα. Σε συγκεκριμένη περιοχή είχε υπολογιστεί πρόσφατα πριν μερικά χρόνια αγωγός που μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, 300 κυβικά το δευτερόλεπτο. Και τα δεδομένα με την κλιματική αλλαγή τώρα είναι τέτοια που έπρεπε αυτός ο αγωγός να μπορούσε να ανταποκριθεί σε 1000 κυβικά το δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Άλλαξαν οι εποχές και οι ανάγκες. Η λογική αυτή του ότι το είπα προεκλογικά και ήμασταν. Να θυμίσω κάτι. Η παράταξη του κυρίου Γαλουζή τότε που είχε μέσα και έναν πολύ καλό συνάδελφο πολιτικό μηχανικό, όταν κέρδισε τις εκλογές, δεν έλεγε ότι ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Θυμάστε τα εξώδικα που μου έσταλαν εμένα το λόγο του το 2011-2014 δεν είχαν λύσει το πρόβλημα? Ακούστε, μην πάμε εκεί. Αυτή την ώρα ένας φορέας όπως είναι το Πανεπιστήμιο και όπως ακούσατε ότι με τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής η πρόταση που θα μας γίνει θα καλύπτει το 90-95%. Καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά μία πρόταση που θα λύσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Και να πω κάτι. Τελικά, με τα νέα δεδομένα, τότε εκπονήθηκε η μελέτη για τις κατολισθήσεις, η οποία χρηματοδοτείται. Το είχε υποσχεθεί αυτό κανένας προεκλογικά? Καμία παράταξη. Ούτε εγώ, ούτε όλες οι παρατάξεις. Όμως προτάξαμε αυτό, διότι με τα νέα δεδομένα, κυρία Κουγιαίνη, σε μια κατακλυσμιαία βροχή δεν θα βρέχει μόνο νερό, δεν θα κατεβάζει μόνο, θα βρέχει και πέτρες. Άρα τι κάναμε την μελέτη, ξεκινάει η διαδικασία στερέωσης των φυσικών ακολουθών, έτσι ώστε σε μία κατακλυσμιαία βροχή να μην έχουμε κατολισθήσεις. Είναι ένας συνδυασμός που έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι πιάσαμε τον τάβρο από τα κέρατα, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά να πω κάτι, οι αντιπολιτεύσεις τι να πούν, αντιπολίτευση δεν κάνουνε. Ουέ και λίμωνο να βγουν και να βαντάρουν τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής. Αλλού είναι το πρόβλημα. Εσείς που έχετε τα μέσα ενημέρωσης, να περνάτε τα σωστά μηνύματα στον κόσμο, την σωστή ενημέρωση. Πάμε να δούμε και ένα θέμα το οποίο αγγίξαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει, επειδή το έφεραν όλα τα μιμία στην επικαιρότητα, η επανάληψη είναι μη τερματίσεως, δηλαδή για τα νέα απορριμματοφόρα, όπου μας δώσατε τις απαντήσεις, αλλά όπως βλέπετε πάλι έγινε κριτική για το ότι 3 μήνες είναι κινητοποιημένα, ενώ
τέλος πάντων, οι πινακίδες κυκλοφορίας υπάρχουν και τα λοιπά. Μίλησε φυσικά ο αντιδήμαρχος προημερών. Έλατε να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ναι, άκουγε ήδη, ακούστε. Και ότι τα πήρατε και ψηλά. Και έπρεπε να κλαδευτούν τα δέντρα. Α, έπρεπε να τα πάρουμε χαμηλά. Έπρεπε να βρούμε εμείς την κατάλληλη τεχνολογία που τα απορριμματοφόρα θα έπρεπε να είναι πιο κοντά. Μα δεν ντροπή πράγματα. Ντροπή. Αλήθεια. Και όσοι ασχολούνται τώρα μας κάνουν κριτική γιατί δεν τα βγάλαμε ακόμα έξω. Ναι. Μέχρι χθες δεν δεχόντουσαν ότι θα παίρναμε αυτοκίνητα. Τώρα που πήραμε τα αυτοκίνητα και έδωσε απαντήσεις ο αντιδήμαρχος. Έδωσε. Τι είπε. Ο άνθρωπος είπε κάτι πολύ. Είπε και για το σάρωθρο ότι βγαίνει τη νύχτα. Μισό λεπτό. Ναι. Τι είπε. Είπε ότι πρέπει. Έπρεπε να βγουν οι πινακίδες. Ένας μήνας πέρασε για να βγουν οι πινακίδες. Δεύτερον, πρέπει να κλαδευτούν όλα τα ψηλά δέντρα γιατί αυτά τα απορριμματοφόρα ουσιαστικά θα καλύψουν τον κεντρικό ή τους κεντρικούς άξονες. Αν δεν κλαδευτούν τα δέντρα, θα πάθουν ζημιά τα αυτοκίνητα. Θα χαρακωθούν και όχι μόνο. Και τώρα που ολοκληρώνεται η διαδικασία του κλαδέματος, να το πω έτσι απλά, ή στο βαθμό που ολοκληρώθηκε, ήδη μίλησα με τον κύριο Καούση και θα δει ένας τεχνικός κάτω να μείνει μία εβδομάδα, ναι, να είναι μέσα στα απορριμματοφόρα την ώρα που θα δουλεύουν, ναι, γιατί αυτά είναι προηγημένης τεχνολογίας και αν δεν γίνει σωστή εκπαίδευση θα έχουμε πρόβλημα από την πρώτη ώρα. Θα βάλετε και κάποιον δίπλα να βιντεοσκοπεί, ώστε αν έχει απορία μετά να ξαναβλέπει το βίντεο. Θα δούμε τώρα πώς. Γιατί θα... ο άνθρωπος θα φύγει κάποια στιγμή. Μία εβδομάδα θα μείνει, το παρακάλεσε τον κύριο Καούση. Σκεφτείτε ότι το ένα έχει και το πλυντήριο πάνω. Ναι, ναι. Δέστε, ναι, λοιπόν πόσο λεπτά είναι αυτά τα θέματα. Αλλά ενοχλούνται και κάποιοι δημοσιογράφοι και οι αντιπολιτεύσεις. Εφήστε το τώρα, εντάξει. Ο καθένας κάνει με τον τρόπο που θέλει την δική του κριτική, κύριε Δημαρχέ. Εγώ θα τα λέω αυτά. Γιατί κάποια στιγμή ο κόμπος φτάνει στο χτένι. Δεν μπορεί να δέχεσαι την παραπληροφόρηση και να σιωπάς. Το κάνω τώρα 2 χρόνια. Δίνω τόπο στην οργή. Ωραία. Αλλά δεν μπορούν ένα έργο το οποίο κάθε μέρα θα ξεδιπλώνεται και η αγωνία τους είναι ακριβώς αυτό. Ξέρετε, μας κάναν κριτική για το χτίριο. Πήγαν στον κύριο Ρήγα να ρωτήσουν τι πρόβλημα υπήρχε από την ημέρα που πήραμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Όχι. Απλά να κάνουμε κριτική στον Διάκο Μιχάλη. Επάστε την τώρα, το χτίριο αγοράστηκε. Ωραία. Ελάτε τώρα όμως να χαμηλώσουμε τους τόνους. Δεν γιατί είναι έχουμε... Όχι, γιατί αύριο έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που ο κόσμος όλος το άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφιέρωμα στο πρόσωπο της Παναγίας και στο κάστρο της Χρυσοχεριάς. Οπότε εκεί θα βρεθούμε 7 η ώρα. Τώρα να καμαρώσουμε ψαλμοδίες. Ακούστε, παρακολούθησα χθες, μόλις επέστρεψα από την Αθήνα, πήγα κατευθείαν στο Νικηφόριο, στο Αμφιθέατρο, γιατί ήθελα να παρακολουθήσω τις πρόβες. Θα είναι μια καταπληκτική εκδήλωση αφιερωμένη στην Παναγιά. Τώρα σε λίγο φεύγω και πάω από τόπου να ελέγξω τις λεπτομέρειες. Σε λίγο έχω και μια συνάντηση για να ψηλοβελτιώσω με τον δρόμο, επειδή είναι, ναι, δύσκολος, ναι, ο δρόμος, ναι. Εγώ να καλέσω τον κόσμο όλοι μαζί να ακούσουμε τους ύμνους και τα τραγούδια, τα μικρασιάτικα, ναι, ποντιακά. Τα ποντιακά, αλλά με σημείο αναφορά στην Παναγιά πάντα. Σωστό. Εντάξει, καλώ όλους τους Καλλίμνιους να έρθουν να ακούσουν, γιατί είναι, θα έλεγα, και η αφετηρία ώστε το κάστρο μαζί με τους μήλους που θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Περιμένουμε. Ναι, ακριβώς. Με χαρά περιμένουμε να το δούμε. 1.200.000. Είναι το μηδενικό έργο αυτής της ελληνικής αρχής, κυρία Κουγιαίνη. Δεν πειράζει. Μη δείχνετε ότι, κύριε Δήμαρχε, σας ενοχλεί. Όχι. Γιατί όλοι οι δήμαρχοι κάτι προσφέρουν, κάτι ξέρετε, κάνουν. Εγώ τώρα χλεβάζω, αλήθεια το λέω. Γελάω, χλεβάζω με αυτή την παραπληροφόρηση. Λέω λοιπόν το εξής. Καλό όλο τον κόσμο αύριο να έρθει εκεί. Γιατί θα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Νίκος Κούρος. Νίκος Κούρος. Η δημοτική χοροδία με τα παιδιά. Παιδάκια με τη δημοτική χοροδία και θα έλεγα ο σολίστας. Ο Μαντελής. Ο Αρχιμανδρίτης μας. Ο Αρχιμανδρίτης. Ο οποίος πραγματικά είναι μια χαρισματική φωνή
και αύριο θα έχουμε όλη την δυνατότητα να τον ακούσουμε όταν λέει το άξιον εστί είναι. Mm. Αλλά εμείς πήραμε μια μικρή γεύση όταν έγινε ο αγιασμός για τα στρατιωτικά σπίτια. Ναι. Όντως. Πήραμε στην διάρκεια του αγιασμού, φαινόταν. Είναι εκπληκτική φωνή. Χαρισματική φωνή. Έτσι, και βέβαια σε συνδυασμό με τους μουσικούς των. Μεγάλο μουσικό τον Καλίνιο, τον Νίκο τον Κούρο, τον Παντελή τον Χριστοδούλου, την δημοτική χοροδία, την πολύ μικρή και της μεσαίας ηλικίας τα παιδιά, θα μας δώσουν την ξεχωριστή ικανοποίηση αύριο βράδυ. Έτσι. Για κάτι μοναδικό, γιατί ο στόχος αυτής της δημοτικής αρχής, γιατί να πω και κάτι, τώρα θα ανατεθεί η μελέτη, κυρία Κουκέ, είναι η ανάδειξη του κάστρου, σε συνεργασία πάντα με την αρχαιολογία, θα εκπονηθεί η μελέτη ανάδειξη του κάστρου σε συνδυασμό με τους Μήλους. Εκεί το δικό μου όνειρο, η δική μου στόχευση είναι να είναι ένα πολιτιστικό πάρκο ξεχωριστό. Ξεχωριστό. Το λέω έτσι. Και το εννοείτε. Και το εννοώ. Λοιπόν, και θα το κάνουμε. Ραντεβού αύριο. Ραντεβού αύριο βράδυ. Θα το κάνουμε. Πάνω εκεί ψηλά, όπου πέρι. Περιμένει και η Ομογένεια να παρακολουθήσει. Έτσι, μέσα έτσι, από το. Βεβαίως, καταλαβαίνετε τώρα. Κύριε Δήμαρχε, μπορεί να είμαστε ζωηροί τύποι, αλλά ό,τι έχει να κάνει με τη θρησκεία, πιστέψτε με, είναι το πρώτο σε προβολή. Μα είδα την ανακοίνωση αυτή της αντιδημάρχου μέσα σε 24 ώρες. Το είδατε? Είχε κοντά στα 2.000 χτυπήματα. Και όχι μόνο αυτό, το αντέγραψαν και δεκάδες άνθρωποι να το κοινοποιήσουν. Ακριβώς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον από όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, ραντεβού αύριο το βράδυ. Είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Γεια σας. Καλά.